Είμαστε εδώ και συνεχίζουμε. Είχε το λόγο ο κύριος Γρηγοριάδης να δώσω τώρα το λόγο στην κυρία Σταυρίδου. Για κάτι ενδεχομένως θέλετε να προσθέσετε, διότι λίγο μου διαμαρτυρηθήκατε στο διάλειμμα. Διότι και μετά θα θέσω σχετικά ένα θέμα που θα σας αρέσει πολύ όλους σας. Παρακαλώ. Μακάρι, γιατί ακούμε όλο αρνητικά. Επειδή μιλούσα για κάποιους τομείς στους οποίους θέλουμε να αλλάξουμε στο Δήμο, αυτή τη στιγμή, όπως σας είπα, μεταφέρονται αρμοδιότητες. Η θέση η δική μας είναι και η δική μου προσωπικά είναι το ότι όσον αφορά το θεσμό του Καλλικράτη και για την δημοτική ανάπτυξη, ο θεσμός έπρεπε να υπάρχει όχι σήμερα, που λέτε ότι δεν έπρεπε να είναι συγκεκριμένη δεδομένη χρονικά στιγμή, αλλά έπρεπε να υπάρχει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη, οι Δήμοι και οι περιφέρειες είναι αυτές οι οποίες ουσιαστικά έχουν τις κυριότερες αρμοδιότητες προκειμένου να διοικηθεί ένα κράτος, ένα συγκεκριμένος χώρος. Για το λόγο αυτό, διαφωνώ σχετικά με το ότι έπρεπε να γίνει αργότερα. Έπρεπε να υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια, ώστε να μην είμαστε σήμερα σε αυτή την κατάσταση. Και ένας από τους τομείς στους οποίους λοιπόν μεταφέρονται εδώ πέρα και είναι πολύ βασικός. Προηγουμένως μίλησα για την ίδρυση κάποιων ΚΕΠ μέσα στους οποίους θα υπάρχουν θέματα για τους εργαζόμενους, για τους άνεργους, για τους ανασφάλιστους και για τους συνταξιούχους. Θέματα όμως τα οποία έχουν να κάνουν πολύ σημαντικά με την υγεία. Αυτή τη στιγμή η πρόταση της πρωτοβουλίας και του Γιάννη του Μπουτάρη είναι τα θέματα που απασχολούν τους να υπάρχει φροντίδα στο σπίτι. Υπάρχει δυνατότητα. Θέλουμε αυτή τη δυνατότητα να την αξιοποιήσουμε. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι εγώ επισκέπτομαι αυτές τις μέρες πολλά νοσοκομεία. Ξέρουμε όλοι και γνωρίζουμε τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν στα θέματα υγείας. Δηλαδή, ένας άνθρωπος σήμερα ο οποίος έχει μια απλά πραγματάκια τα οποία δεν μπορεί όμως να του τα συνεισφέρει κανένας άλλος, πρέπει να έχει τη δυνατότητα να του παρέχονται και να αισθάνεται ότι είναι ένας πολίτης ο οποίος του σέβονται. Mm-hmm. Να μπορεί να υπάρχει η δυνατότητα της νοσοκόμας, να μπορεί να ξέρει ότι μπορεί να του παρέχουν βασικές υπηρεσίες, να υπάρχει φαρμακευτική κάλυψη. Η πρότασή μας αυτή τη στιγμή είναι καταρχήν να υπάρχει η δυνατότητα φαρμακευτικής κάλυψης όσον αφορά τα άτομα τα οποία είναι άνεργα και άπορα. Το ίδιο ισχύει και για το προηγούμενο που μου είπατε για τα δημοτικά τέλη. Τα δημοτικά τέλη σήμερα λέμε και η πρόταση αυτή είναι και θα το προσπαθήσουμε να το φέρουμε και θα το κατορθώσουμε να το κάνουμε αυτό. Είναι ότι τα δημοτικά τέλη στο Δήμο Θεσσαλονίκης, όσοι είναι άνεργοι, αυτή τη στιγμή όσοι θα είναι απαλλαγή από τους άνεργους όσον αφορά τα δημοτικά τέλη και αναστολή πληρωμής των χρεών όταν υπάρχει αδυναμία πληρωμής. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό πράγμα, το οποίο έχει να κάνει και με την ανταποδοτικότητα. Δηλαδή, δεν μπορεί σήμερα ένας άνθρωπος ο οποίος δυσκολεύεται να πληρώσει ακόμα και τη ΔΕΗ. Έχει αδυναμία σε αυτό, διότι είναι ανάργος. Όταν παίρνεις ένα επίδομα 400 και 500 ευρώ, αν παίρνεις σήμερα, δεν μπορείς να καλύψεις ένα ρεύμα το οποίο είναι 100 ευρώ, το οποίο δεν μπορείς να καλύψεις βασικές σου παροχές. Μέσα από τα οποία, από τα 100, τα 30 και τα 40 είναι τα δημοτικά τέλη. Εμείς λοιπόν, αυτό το πράγμα λέμε ότι θα προσπαθήσουμε να το απαλλάξουμε εφόσον προκύπτει ότι είναι άνεργος ο εργαζόμενος. Επίσης, μέσα στις προτάσεις έχουμε να κάνουμε και με παροχή και δυνατότητα, πραγματική όμως, όχι να μην σκεφτόμαστε μόνο, δυνατότητα να στεγάζονται πραγματικά άποροι. Η στέγαση των απόρων δεν θα έχει να κάνει μόνο με τα Χριστούγεννα, την Πρωτοχρονιά και το Πάσχα, να κάνουμε μια γιορτή για να δειχθούμε. Μιλάμε για προτάσεις συγκεκριμένες. Να υπάρχουν δυνατότητες, οι οποίες υπάρχουν και προγράμματα και περιφερειακά και προγράμματα που υπάρχουν μέσα από το ΕΣΠΑ και από άλλους οργανισμούς, στους οποίους μπορούμε εμείς να κρατήσουμε αυτά τα χρήματα, να τα φέρουμε, όπως και από τα κλεμμένα τα οποία αυτή τη στιγμή υπάρχουν στα δημόσια ταμεία και έχει γίνει αυτός ο πάταγος και θα τα φέρουμε αυτά τα χρήματα στο Δήμο και θα αξιοποιηθούν σε πολίτες τους οποίους πραγματικά έχουν ανάγκη. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Θεσσαλονίκη και είναι, πιστεύω, και για τους υπόλοιπους Δήμους. Θα μπορέσουν να αξιοποιήσουν και το θέμα του Καλλικράτη είναι πάρα πολύ σημαντικό για τη μεταφορά των ανθρώπων. Να το δω σε περίπτωση που εκλεγείτε ως παράταξη και εσείς ως Δημοτικός Σύμβουλος, να το δω, γιατί εδώ θα είμαστε. Εδώ θα είμαστε. Εγώ ξέρετε τι λέω. Εγώ λέω απλά πράγματα. Ότι αυτοί οι οποίοι αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε καρέκλες, 20 και 30 και 8 χρόνια και 10 χρόνια και 12 χρόνια σε καρέκλες, πρέπει να φεύγουν.
Εάν σήμερα πρέπει να βγουν νέα πρόσωπα, εάν και αυτά τα νέα πρόσωπα δεν κάνουν, να σηκωθούν να φύγουν. Δεν μπορεί να υπάρχουν άνθρωποι. Μέσα σε μια τετραετία φαίνονται οι άνθρωποι οι οποίοι παρουσιάζουν έργο. Αυτό είναι το σημαντικότερο από όλα. Δεν χρειαζόμαστε δεύτερη τετραετία και τρίτη. Είσαστε και τρεις υποψήφοι σε συνδυασμούς διακεκριμένων προσωπικότητων στις περιοχές σας. Είσαστε και εσείς διακεκριμένα προσωπικότητες. Οι συνδυασμοί σας είναι πολυσυλλεκτικοί. Υπάρχουν νεοδημοκράτες μέσα σε κάθε συνδυασμό, πασόκοι, αριστεροί, δεξιοί, ακροδεξιοί κτλ. Πώς σας φαίνεται όμως το γεγονός ότι την Κυριακή το βράδυ ο τάδε κομματικός παράγων του κόμματος από το οποίο προέρχεται ο επικεφαλής της παράταξης του ψηφοδελτίου σας, θα κάτσει και θα μετρήσει τα κουκιά τα οποία πήρατε εσείς, από όποιο κόμμα και αν είναι, και αν προέρχεστε, για δικά του. Αυτό το πράγμα τώρα πώς σας φαίνεται? Θέτω το ερώτημα έτσι, γιατί δεν ήθελα να ρωτήσω εάν πιστεύετε ότι αυτοδιοικητικές εκλογές έχουν σχέση με τα κόμματα. Προφανώς έχουν. Συνεπώς, αν μου πείτε ότι δεν έχουν, εγώ δεν θα το δεχτώ, σας το λέω από τώρα. Και δεν θα το δεχτώ για τον λόγο που εξήγησα. Ότι δηλαδή την Κυριακή το βράδυ, ασχέτως με το ότι πείτε εσείς εδώ μέσα, ο τάδε κομματικός στέλεχος θα μετρήσει τα κουκιά του αρχηγού σας, του επικεφαλής του ψηφοδελτίου σας, για δικά του. Θα πει πόσο πήρε ο Στάμκος. Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου μας ή του κόμματος. Του κόμματος κάτω. Όχι, θα μετρήσει. Ο επικεφαλής του ψηφοδελτίου. Που στηρίζεται από το κόμμα του συγκεκριμένο, θέλει να πει. Λέω, το κομματικό στέλεχος της Αθήνας θα πάρει και θα πει. Ναι, μπράβο, ναι. Πόσο πήρε ο Στάμκος στο Δήμο Πέλλας, ναι. Πήρε 50 κουκιά. Ωραία. 50 κουκιά έχει η Νέα Δημοκρατία στο Δήμο Πέλλας. Μπορεί ο Στάμκος στο ψηφοδέλτιό του να είχε 10 πασόκους, 5 αριστερούς και 15 νεοδημοκράτες. Αλλά θα μετρήσει όλα τα κουκιά για δικά του. Θέλετε να σας πω, μου φάνηκε πολύ δεν καλά. Δεν θα δεχτώ να μου πείτε ότι οι αυτοδιοικητικές εκλογές δεν έχουν σχέση με τα κόμματα, γι' αυτό και το έθεσα έτσι. Δίνω το λόγο στην κυρία Ρουσοπούλου, παρακαλώ. Λοιπόν, επειδή εσύ δεν το δέχεσαι, δεν αλλά το εγώ έχω άλλη θέση δεν και το έχω αποδείξει με τις πράξεις μου, δεν θα έρθω λίγο αντίθετη. Λοιπόν, εγώ έχω αποδείξει ότι αν και ανήκω κάπου, όπως είπε και ο φίλος ο Ιωσήφ, ότι από μικρό παιδί ξέρω εγώ είμαι στο Πασόκ. Λοιπόν, εγώ όμως στην πορεία μου έχω αποδείξει ότι δεν κοίταξα ποτέ τα κόμματα. Έχω ένα αντάρτικο μέσα μου και κοιτάω τον άνθρωπο. Εντάξει. Και το έχω δείξει αυτά τα 8 χρόνια της πορείας μου. Να σου πω κάτι. Δεν με ενδιαφέρει ποσός τι θα πούν αυτοί κάτω. Ποσός δεν με ενδιαφέρει. Διότι όλοι αυτοί παίζουν πάνω στις πλάτες της δικές μας. Με κάποιο τρόπο πρέπει να βάφτουμε και το χάρτη όλοι. Α, μπράβο. Αυτό είναι το βράδυ εκείνο θα βαφτεί ο χάρτης. Ακριβώς. Δεν ξέρω αν απευθυνόμαστε σε νοήμονες ανθρώπους. Αυτό πιστεύω να μην το υπολογίσουν καν. Δηλαδή να μην δούνε ότι να μην βαφτεί ο χάρτης πράσινος, να μην βαφτεί μπλε ή κόκκινος. Να αποφασίσουν να στηρίξουν ανθρώπους ικανούς. Ανθρώπους που έχουν δείξει στην πορεία τους, μέσα από τη δουλειά τους, την προσωπική, μέσα από την πολιτική τους πορεία. Γιατί άλλοι είναι καινούργοι, άλλοι είναι παλιοί στα πολιτικά δρόμενα του τόπου μας. Εντάξει. Να μπορέσει ο λαός επιτέλους να κρίνει σωστά και έξω από χρώματα και κόμματα την τοπική αυτοδιοίκηση. Μην την ανακατεύουνε, γιατί αυτοί τα κάνανε σαλάτα τόσα χρόνια και εξακολουθούν πάλι να παίζουν στις πλάτες του ελληνικού λαού. Αυτοί κάτω στην Αθήνα. Και μας έχουν κάνει και κομπλεξικούς. Γιατί κάτι είπε πριν, δεν ξέρω ποιος συνάδελφος από τους δύο για την Αθήνα και το αθηνοκεντρικό κράτος. Μπράβο. Μας έχουν κάνει κομπλεξικούς εμάς εδώ στους Βορειοελλαδίτες. Όχι, εγώ δεν δίνω καμία σημασία τι θα πει ο Σαμαράς, τι θα πει ο Παπανδρέου, τι θα πει η Παπαρίγα. Καμία σημασία. Εμένα με ενδιαφέρει ο τόπος μου. Και αν ψηφίσουν ικανούς ανθρώπους, είτε στην περιφέρεια, είτε στα δημοτικά, για να κάνουν κάτι για τον τόπο τους. Και όποιος έχει και τσαγανό, όποιος έχει και τσαμπουκά, να απαιτήσει. Γιατί εγώ αυτό το έχω κάνει στην Ομαρχία όταν ήμουνα. Και δεν κοίταξα αν είναι Πασοκτσής ο νομάρχης ή αν είναι η κυβέρνηση η τότε ήταν Νέα Δημοκρατία. Γιατί ήμασταν ένα τέτοιο πράγμα, ας πούμε. Πασόκ ο νομάρχης, κυβέρνηση Νέα Δημοκρατία. Δεν με ενδιαφέρει ποσός. Εγώ αυτό που μπορώ να εισπράξω σαν Κατερίνα, να παλέψω για τον τόπο μου, το έκανα. Και θα το κάνω και τώρα. Άρα μη μου τα ανακατεύεις αυτά. Θα με βρεις αντίθετη πάνω σε αυτό. Ωραία. Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Ναι. Χαίρομαι πολύ. Παρακαλώ, κυρία Σταυρή, το λόγο σε εσάς. Εγώ, ο χαρακτήρας, ούτως ή άλλως ο χαρακτήρας της πρωτοβουλίας δεν έχει ουσιαστικά σχέση με τα κόμματα. Η τοπική αυτοδιοίκηση
Όχι μου απλά με τα κόμματα και με τα χρώματα, γιατί μιλάμε για πρασίνισμα του χάρτη. Δεν έχουμε να κάνουμε με αυτό. Έχουμε να κάνουμε με την τοπική αυτοδιοίκηση. Ναι, αλλά άμα κερδίσει ο κ. Μπουτάρης, πράσινος θα βαφτεί ο χάρτης. Αν θα βαφτεί ο χάρτης πράσινος, είναι καλό, διότι πάμε και στην οικολογία και στην ανάπτυξη και θέλουμε πράσινο πολύ και έχουμε πρόβλημα εδώ οι Έλληνες ως λαός. Οπότε το πράσινο χρώμα είναι αγαπητό. Είναι από τα χρώματα τα οποία παίζουν και τώρα το χειμώνα πρέπει να παίζουν πιο πολύ. Τώρα το θέμα δεν είναι αυτό του χρωματισμού. Το θέμα είναι ότι στην πόλη μας, εδώ στη Θεσσαλονίκη, συμφωνώ ότι δεν υπάρχουν χρώματα. Είναι οι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά πιστεύουν σε αυτούς. Εγώ κατεβαίνω στο Δήμο Θεσσαλονίκης γιατί πιστεύω ότι μπορώ να αλλάξω κάποια πράγματα με τον Γιάννη τον Μπουτάρη. Γιατί πιστεύει σε κάποιες αλλαγές, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν βρίσκεται μέσα στον πολιτικό το χώρο, δεν είναι κομματικός. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι επιχειρηματίας, υπήρξε επιχειρηματίας. Έχει καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή του. Γνωρίζει πώς γίνεται η διοίκηση, γιατί ξέρετε, το θέμα είναι να ξέρεις να διοικείς. Μία νοικοκυρά, εάν την πάρετε και τη βάλετε και την πείτε ότι έχεις 500 ευρώ και με αυτά πρέπει να βγάλεις ολόκληρο το μήνα, εάν είναι καλή νοικοκυρά, θα τα καταφέρει. Μπορεί να δώσει σε κάποια άλλη 1000 και να μην μπορεί να τα καταφέρει. Λέω τώρα τα νούμερα, βέβαια, είναι στη δεδομένη στιγμή. Είναι πολύ δύσκολο να μιλάμε για αυτά τα νούμερα, γιατί με 500 πραγματικά δεν τα καταφέρνεις. Αλλά θέλω να σας πω το νούμερο ότι είναι εικονικό. Παραδείγματος χάρη. Σήμερα λοιπόν ένας άνθρωπος καταφέρνει και ξέρει στο δικό του το χώρο να διοικεί και είναι επιχειρηματίας, ξέρει και το πρόβλημα του εργαζόμενου, ξέρει και το πρόβλημα όμως της επιταγής του, ξέρει λοιπόν πώς θα τα φέρει βόλτα. Εμείς αυτό θέλουμε. Μας δίνεις κάτι το οποίο θέλουμε να το εκμεταλλευτούμε και να το διοικήσουμε σωστά για να μπορεί να έχει αποτέλεσμα και να δει ανάπτυξη αυτός ο τόπος. Λοιπόν, είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις να διοικείς και να έχεις έξοδα κόμματα. Οι άνθρωποι παίζουν ρόλο και οι άνθρωποι, όπως είπε, οι δυναμικοί... Οι δημοκράτες έχετε στο συνδυασμό σας καθόλου? Αυτό δεν το γνωρίζω, αν υπάρχουν νεοδημοκράτες. Εγώ δεν το γνωρίζω αυτό. Αυτό που ξέρω είναι ότι σίγουρα δεν υπάρχει συγκεκριμένο χρώμα. Το ότι υπάρχει η στήριξη, υπάρχει στήριξη. Να, υπάρχει στήριξη. Παρακαλώ, κύριε Γρηγοριάδη, ορίστε, ο λόγος σας. Αν μιλάμε τώρα για τους Δήμους, νομίζω ότι τα πρόσωπα έχουν κύριο ρόλο. Γιατί είναι μικρή η χώρα σχετικά, πολλοί κόσμος γνωρίζονται μεταξύ του. Βέβαια, όσο απλώνεται αυτό το θέμα, αρχίζει και δυσκολεύει. Παρόλα αυτά, εγώ στις προηγούμενες εκλογές κατέβηκα έξω από τους κομματικούς συνδυασμούς. Ήμουν ενάντια στους κομματικούς συνδυασμούς, στους Δήμους που γνωριζόμαστε μεταξύ μας. Δεν μπορεί, έλεγα ας πούμε και τότε, δεν μπορεί τα κόμματα να επιβάλλουν τον άνθρωπο, τον υποψήφιο. Τον υποψήφιο τον επιβάλλει η κοινωνία. Παρόλα αυτά, σας λέω, αν και ο Δήμος ήταν μικρός και είμαστε όλοι γνωστοί, τα κόμματα έχουν δύναμη και μπορούν και επιβάλλουν την άποψή τους. Και ίσως και να είναι λογικό αυτό. Στην περιφέρεια όμως, που είμαι εγώ, οι εκλογές είναι κατά 90% κομματικές, παιδιά. Είναι αδύνατο να γνωρίζει ο πολίτης το σερό, την ικανότητα του υποψήφιου εδώ πέρα, του οποιοδήποτε υποψήφιου περιφερειάρχη ή εγώ ας πούμε του υποψήφιου περιφερειάρχη που είναι από τις Σέρες, του Μπόλα. Δεν τον ήξερα τον άνθρωπο. Πώς θα τον στήριζα? Έτυχε και τον γνώρισα. Γιατί είμαι ένα κομματικό στέλεχος, ας πούμε. Αλλιώς δεν θα τον ήξερα. Ο απλός ο κόσμος που θα πάει να ψηφίσει, ναι, θα ψηφίσει το κόμμα του. Κατά 90%. Και αν έχει κάποιον φίλο σε ένα συνδυασμό, θα πάει να τον ψηφίσει, και οπουδήποτε κι αν είναι, ή ένα συγγενή του. Αλλά αυτό γίνεται και από τη μια και από την άλλη πλευρά, οπότε νομίζω ισοσκελίζονται τα πράγματα. Αυτό πιο πολύ συμβαίνει στην περιφέρεια. Αυτό είναι αλήθεια. Ναι. Επομένως, τα κόμματα έχουν ρόλο.